και γρήγορο βολέ. Μήπως και βγαίνει επίθεση. Μάιρ. Το περιμένει ο Μαϊστόροβιτς. Έρχεται ο Σαριγιάρ. Με το Σπυρόπουλο δοκιμάζει το σούτ το δεξιά μου. Ξέρω από πάρα πολλή ώρα κουνιέται από τη θέση του που λένε ο Μίροσλαβ Κόενιγκ, θεατής του παιχνιδιού. Σε αυτό το διάστημα της μονής κυκλοφορίας. Μπλανσάρ. Ο Λάφατα κατέβασε την μπάλα. Ο Μαρσέλο Πλέτς κέρδισε. Λάφατα. Φάουλ εις βάρος του Μαρσέλο Πλέτς. Το 89. Ο Μαρσέλο Πλέτς προσφέρει την μπάλα στον βοηθό που είχε τη φαϊνή ιδέα να δείξει με το Σινάκι. Παράβαση. Μπαίνουμε στο 90. Το φάουλ για την Αύστρια. Νατσίμοβιτς. Κεφαλιά από τον Μπερτέ. Τζεμπούρ. Φάουλ εις βάρος του Αλγερινού. Θεώρησε ότι ο Τζεμπούρ άπλωσε αντικανονικά το πόδι επικίνδυνα μπροστά στον Μπλανσάρ. Έχουμε και αγγλόφωνα συνθήματα από τους Έλληνες, άσεμνα, εναντίον του διαιτητή. Ένα δεύτερο συνεχόμενο σφύριγμα που βάζει τον Πανιόνιο μες στην περιοχή. Την ώρα που μετράμε πλέον τον εξτρά χρόνο στο δεύτερο ημίχρονο, θα δούμε σε λίγο πόσος είναι. Εκτελεί το φάουλο Ατσίμοβιτς. Τρία λεπτά. Τρία λεπτά. Αυτά είναι που έχει στη διάθεση του ακόμη ο Πανιόνιος. Πλάγιο. Υπέρ της ελληνικής ομάδος. Ο Γκάσπαρ. Φάουλ από πίσω. Ο Σουλιμάνι. Για το φάουλ Λίνεν είπε στον τέταρτο, για το προηγούμενο που έδωσε ο διαιτητής, μα τι κάνει λέει. Είπε στον τέταρτο, αν μια ομάδα αξίζει να κερδίσει το παιχνίδι είμαστε εμείς. Σωστό είναι αυτό. Ανεβαίνει και ο Μπερτέ, τον περιμένει ο Φερνάντες. Αλλά έρχεται στο πέναλ, τραβήχηκαν όλοι, κανείς offside! Ναι! 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 Ο ιστορικός! Ναι! Ο Ίβιτσα Μαϊστόροβιτς! Το γκολ μια μεγάλη νίκη! Θα ερχόταν κάποτε, δεν μπορούσε να μην έρθει και ήρθε! Μια κακή εφαρμογή, μια τραγική ιδέα από τους γηπεδούχους να παίξουν τεχνητό offside σε στημένη φάση, στο δεύτερο λεπτό του επιπλέον χρόνου, στο δεύτερο ημίχρονο. Άφησαν πέντε παίκτες του Πανιωνίου πρόθυμους να εκτελέσουν στο έλεος τους τον Φορνέτσι. Και αυτός που το έκανε είναι ο Ίβιτσα Μαϊστόροβιτς. Ναι, ο ιστορικός, 0-1. Μες το Ernst Happel. Το πρώτο γκολ στην καριέρα αυτού του 26χρονου Κροάτη. Στα 5 παιχνίδια που έχει παίξει φέτος στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Αυτό που έπρεπε να έχει γίνει πολλή ώρα πριν, αιώνες πριν, γίνεται τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Απονέμεται η δικαιοσύνη του παιχνιδιού. Πανηγύρισε και ο Κωνσταντίνος Σακύρης, ο πρόεδρος του Πανιωνίου, στα επίσημα, Αλέξη. Φυσιολογικό είναι. Ώρα... Εδώ πανηγύρισαμε σαν τρελή εμείς. Μπερτέ. Γκάσπαρ. Σαριγιάρ. Περνάει και από τον Φερνάντες, προσοχή. Ναι. Κέρδισε η ελληνική ομάδα, Μαϊστόροβιτς, και φεύγει ο Τσεμπούρ. Δεν θέλω να είμαι άπλιστος, δεν θέλω να είμαι ξυπασμένος, δεν θέλω δεύτερο γκολ, μου φτάνει το 0-1. Κράτα την μπάλα, του φωνάζουνε. Ακριβώς. Πλάγιο υπέρ της ελληνικής ομάδας από τον Σίμερ. Δικαιώνεται και γύρω τους δέδες, έτσι, το έχει προβλέψει. Ένα γκολ, ήρθε. Είτε στο 2 είτε στο 92, είναι 0-1. Έτσι η Πάναχα, εκεί που λέγαμε προηγουμένως, πάβει να είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει νικήσει σε αυστριακό έδαφος. Γκουντουλάκης,
Κόρνερ από την εκτείναξη του Φορνέτσι. Η μπάλα μένει στα καρέ των Αυστριακών, αυτό είναι ό,τι καλύτερο, ευχής έργων. Ήδη τα τρία λεπτά που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής έχουν ολοκληρωθεί. Μένει να δούμε τις διαθέσεις του Γιάτσεκ Γκράνατ. Ο Πανιώνιος δεν το παίζει το κόρνερ φυσιολογικά. Μανιάτης. Ήρεμα φωνές στα ελληνικά όλοι είναι στους παίχτες. Βέβαια, τώρα παίζεις με το ταμπλό και το χρονόμετρο, δεν παίζεις με την μπάλα και τον αντίπαλο. Αυτά τα λεπτά δεν παίζονται, κερδίζονται. Εδώ ο Φερνάντες έχασε την μπάλα, αλλά την κερδίζει ο Μαϊστόροβιτς. 3,5 λεπτά μετά το 90. Κοιτάζει το ρολόι του. Σήμερα η τελευταία γιώμα. Το βούτυρο στο ψωμί του Μπερτέ. Γκάσπαρ. Σύγχρεμα. Τέλος! Ο θρίαμβος του Πανιωνίου στο Ernst Happel Stadion με τον γκολ του Ivica Majstorovic. Πάνω του ο Μαρσέλο Φλέτς, πάνω του ο Γκάσπαρ, πάνω του ο Νίκος Πυρόπουλος που παίρνει ένα υπέροχο δώρο το βράδυ της ονομαστικής του γιορτής. Ξανά η σέντρα φάουλ από τον Νταρίο Φερνάντες. Όλοι είναι onside, κανείς offside, και ο Μαϊστόροβιτς μετά το στρώσιμο της μπάλας εκτελεί εμψυχρό τον Φορνέτσι. Επιστρέφουμε στην Αθήνα και σε λίγο ξανά μαζί. Jose Cuervo presents Guys Night Out. Cuervo Black on the rocks. Wait, what did he say? Cuervo Black on the rocks. Oh, right. The new Cuervo Black. On the rocks, not in a shot. Oak-aged tequila with a more mature taste. It's smooth. With that great tequila edge. I like smooth. New Jose Cuervo Black Medallion. Tequila that's perfect on the rocks.